Πόσα πολλά πράγματα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Από τη γέννα μου, την εγκυμοσύνη μου με τη Λιδία, τη βάφτισή της, τον ερχομό του δεύτερου μας παιδιού, τη γέννηση του Χρήστου, τη βάφτισή του, τα γενέθλια όλων μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και τα χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Για όλους μας, τις μετακομίσεις που έχουμε κάνει, στιγμές, τον γάμο μας, μαλλιά, 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 vlog μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια μας, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, διατροφή, κιλά πάνω κάτω, προσπάθειες, νύχια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες. Τόσο πολλά πράγματα όλοι μαζί. Είναι βραδάκι και ετοιμάζω τα αυριανά ταπεράκια. Οπότε πάμε να σας τα δείξω και εσάς. Τους έχω βάλει εδώ πέρα το στάκι με άλυμα, αμυγδαλοβούτυρο και μπανάνα μέσα. Τους έχω βάλει digestive, δύο μπισκοτάκια. Τυράκι, πώς το λένε, mini bubble και ένα κριτσινάκι, οπότε αυτά ήταν τα ταπεράκια για το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ με τα ζουζουνάκια μου. Θα πάρετε πόζες. Εντάξει, φεύγουμε τώρα. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε βάλει με τα ποδαράκια που πάρω το Χρήστο. Θα περπατάει λίγο το πρωί, δροσούλα έχει. Φτάσαμε σπίτι, αφήσαμε τη Λιδία. Έλα, πάμε στο σανσέρ. Πάμε. Έλα, που έχει χέσει τον καθρέφτη. Έλα, εδώ είναι, να το. Δεν πάμε τις σκάλες τώρα, έλα. Έλα. Άντε. Να είσαι. Μόλις γυρίσαμε σπίτι, άνοιξε και ο Χρήστος το ταπεράκι του και ξεκίνησε να τα κάνει όλα χάλια, φυσικά. Θα κάνω και σε μένα πρωινό. Έκανα το πρωινό μου, έκανα και καφεδάκι και το νεράκι μου δίπλα, έτσι να προσπαθώ να πίνω παραπάνω νεράκι καθημερινά. Έκανα όσες δουλειές πρόλαβα. Είναι 12 παρά 20, είπα να πάρω τη Λιδία. Τα γυαλιά της μαζί, γιατί όλη η σχολά θέλει τα γυαλιά της. Και ο Χρήστος με καρότσι τώρα, γιατί μόλις ξύπνησε από μεσημεριανό ύπνο. Καλημέρα. Είναι 6:30 ώρα. Έχω κάνει καφεδάκι. Λοιπόν, έψησα δύο κουλουράκια. Ένα για μένα και ένα για τα παιδιά. Τώρα τους φτιάχνω εδώ πέρα τα ταπεράκια τους. Λοιπόν, τους έχω βάλει αυγό, τυράκι και κουλουράκι τους έβαλα. Και αυτά είναι τα ταπεράκια μας για σήμερα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Και φύγαμε. Αυτός εδώ πέρα είναι ο φωνακλάς. Βεβαίως, να και η κοπέλα μου. Ορίστε και πάμε, φεύγουμε. Λοιπόν, πήγαμε τη Λιδία σχολείο. Ο καφές μου γίνει χάλια. Έχω πάρει όμως καλό φακελάκι να κάνω καφέ στη μαμά, γιατί μέσα έχει χαθεί στον δρόμο κάπου, γιατί μου χάλασε η βάση εδώ πέρα από το καρότσι, τέλος πάντων, και τον κουβαλάω και τώρα πάνω κάτω στους δρόμους, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τώρα θα πήγαινα στη μαμά, αλλά πρέπει να κατέβω κάτω να πάρω τροφή στον Ερμή, γιατί του βάλα τώρα το πρωί, για μετά δεν έχει. Και είναι Πέμπτη, οπότε ο Νέας είναι στην Αθήνα. Πήγα Αθήνα σήμερα και θα γυρίσει αργά το βράδυ, οπότε δεν θα προλάβει. Εγώ μετά με τα δύο με τη Λιδία να κατέβω τόσο κάτω δεν παίζει, δεν θα κάθεται. Γιατί θα θέλει να σταματάει από εδώ, θέλει να σταματάει από εκεί. Εγώ θα έχω το καρότσι, οπότε δεν γίνεται και με τα δύο τόσο μακριά. Είναι το σπίτι, άμα πούμε και φύγουμε από το σχολείο της απευθείας, κάνα μισάωρο να κατέβουμε, κάνα μισάωρο να ανέβουμε. Οπότε θα είναι και κουρασμένο το σχολείο, δεν παίζει. Να ήταν ξεκούραστη πρωί-πρωί, εντάξει. Τέλος πάντων, οπότε θα πάω τώρα.
Άρα έρχεται η μαμά εδώ, που είμαι εγώ, κοντά στο σπίτι της είμαι, να πάμε να πάρουμε τροφή στον Ερμή και θα ανέβουμε μετά πάνω, να κάτσουμε, να φτιάξω και εκεί ένα καφέ, αυτά. Ο Χριστάκης άλλο που δεν θέλει για βόλτες. Έχει πιει και το γάλα το πρωί, τώρα απλά μετά θα κάνει, θα φάει αυτά που το έχω πάρει μαζί. Τα γόνατά του τα σακάτεψε χθες. Έπαιζε στο δρόμο, τσουπ, γλίστησε. Ναι, ακόμα νιστάζει. Τον ξύπνησα 7.30 ώρα, λίγο πριν φύγουμε, φαντάσου. Ήπιε το γάλα του μέσα σε 10 λεπτά. Τώρα είναι 8.30, έχει περάσει μια ωρίτσα, αλλά ακόμα το βλέπω νισταγμένο. Έκατσα στη μαμά, πέρασε η ώρα, πιάγε εκεί πέρα ένα καφεδάκι. Ναι, και μετά γυρίσαμε, πήγαμε σε μένα στο σπίτι πάνω. Πήρε κάτι πραγματάκι από το μαρκετίν και κάτι μπισκοτάκι και κάτι χυμουδάκι και κάτι τέτοια. Του Ερμή του πήρα εδώ πέρα τα στίκ, είχα καιρό να του πάρω. Του πήρα την τροφή αυτή έτσι για αλλαγή. Θα πάρω και την άλλη που είναι χύμα, απλά τώρα πήρε αυτή. Του πήρα και αυτό που είναι έτσι που τον βοηθάει στα νυχάκια, δοντάκια κτλ. Τι άλλο, μετά έφτιαξα σαλατούλα και φάγαμε με αυγουλάκια. Και έρθει η μαμά σπίτι, είχε κάτσει εκεί πέρα λίγο, πιάνει ένα καφέ και σε μένα και μετά έφυγε. Λοιπόν, έχει πάει 5 η ώρα. Έχω κάνει το μπανάκι μου, έχω λουστεί, έχω φτιάξει τα μαλλιά μου. Τι άλλο, πήραμε με τη μάνα μου τη Λιδία. Είχα πάει σπίτι της, αφού πήγαμε και πήραμε του Ερμή τα πράγματα και τα λοιπά μαζί το πρωί. Πήγαμε μετά σπίτι της, καθίσαμε, πιούμε καφέ. Πήγαμε, πήραμε τη Λιδία από το σχολείο. Πήγα λίγο μαρκετίν, πήρα τους χυμούς και τα μπισκοτάκια και αυτά. Ήρθαμε εδώ, κάτσαμε, φάγαμε. Ήθελα και παρέα και τα ξεωνέσεις. Σήμερα θα λείπω η μέρα στην Αθήνα και τα σχετικά, οπότε θα έρθει βραδάκι λογικά. Οπότε, ναι, και τώρα πριν από λίγο έφυγε. 5 παρά, φανταστείτε. Ο Χρήστος κοιμήθηκε κάπου 1,5 ώρα, συνολικά. 1,5 ώρα κοιμήθηκε. Κόντεψε 2 ώρα. Και η Λιδία, παιδιά, τώρα που ξύπνησε ο Χρήστος, κοιμήθηκε η Λιδία. Εδώ δίπλα μου. Εγώ θα τρελαθώ. Να δω μετά πώς θα κοιμηθεί. Δεν την αφήσω πολύ. Κάνα μισά ώρα έτσι. Να παίξουμε λιγάκι μετά να κουραστεί. Και να κοιμηθεί νωρίς το βράδυ. Γιατί αύριο σχολείο. Αυτά. Αυγουλάκια. Σαλάτα. Τέτοια πράγματα φάγαμε. Τι άλλο. Αυτά. Οπότε... Από δουλειά δεν είχα πολλά πράγματα, δεν θα σας δείξω πολλά σήμερα. Θέλω μετά να φτιάξω και ένα ζελέ αν προλάβω. Γενικά ό,τι μπορώ θα σας δείξω σήμερα. Θέλω να κάνω μοντάζ, να ανέβουν βιντεάκια. Αυτά γενικά. Οπότε ό,τι μπορώ σήμερα θα σας δείξω και θα σας πάρω εννοείται και αύριο μαζί. Το βράδυ έκατσα να κάνω ζελέ με γεύση κεράσι. Γενικά μας αρέσει να κάνουμε ζελέ, οπότε είχα στο ντουλάπι, πάντα έχω στο ντουλάπι ζελέ. Και κάτσα και έφτιαξα και έβαλα στο ψυγείο. Αυτά γενικά. Είναι 8.30 ώρα. Ο Ανέζης δεν έχει έρθει ακόμα. Πιστεύω μετά τις 9.30-10 θα έρθει. Έχουν ξεκινήσει από Αθήνα, οπότε εντάξει. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχω τη Λιδία άρρωστη. Μου έκανε πυρετό. Τώρα το βράδυ. Δεν το περίμενα, ήταν μια χαρά. Και έκανε πυρετό. Το ξέρουμε ότι υπάρχει στο σχολείο μια ίωση με μόνο πυρετό και που και που λίγο βήχα και αυτά. Αλλά νόμιζα ότι γλιτώσουμε. Από την πρώτη εβδομάδα είχαν κολλήσει και τα παιδάκια, δεν τα πηγαίνανε. Δεύτερη εβδομάδα πάλι δεν τα πηγαίνανε. Απλά ξεστή, τα πήγανε μάλλον στην ανάρρωση και εκείνη που κολλάει. Ναι. Θα δείξει αύριο πώς θα είναι το πρωί. Δεν πάει εννοείται σχολείο να κολλήσει κανένα άλλο παιδάκι. Δευτέρα, πρώτο Θεός. Εγώ προληπτικά δεν τη θέλω αύριο. Μπορεί αύριο να αναπήρεται να μην έχει τίποτα, να είναι περδίκη. Δεν με πειράζει. Μια μέρα δεν πειράζει.
θα κάνεις και Σαββατοκύριακο, οπότε θα είσαι 3 μέρες που θα είναι σπίτι, άρα τη Δευτέρα θα πάει κανονικά, αν δεν είναι κάτι και έτσι έχει περάσει, αυτό. Θα πάρω τηλέφωνο το πρωί στο σχολείο να ενημερώσω. Αυτά. Τέλος πάντων. Η πρώτη μας ίωση. Εν τω μεταξύ, η φίλη μου έχει ήδη το παιδάκι της άρρωστο στην ηλικία της Λίδιας. Προνήπιο σε άλλο σχολείο. Τον έχει ήδη άρρωστο. Και πιο βαριά. Τη Λίδια τώρα. Εγώ να πυρετώ από εδώ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αύριο μεθαύριο, αλλά κατάλαβα με ένα πυρετό. Και εμείς τώρα η σειρά μας. Ωραία. Τα παιδάκια τα άλλα είχαν κολλήσει από την πρώτη εβδομάδα, τα άλλα από τη δεύτερη εβδομάδα, τα άλλα τώρα. Και δεν τα πάνε 2-3 μέρες, 4, δεν τα πάνε μέχρι να γίνουν καλά. Αλλά μπορεί κάποιο έτσι τώρα να πήγε και στην ανάρρωση, δεν ξέρω και εγώ τι, και να κόλλησε κι άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά δεν είναι σαν τη Ρόδο που τα πάνε άρρωστα. Στο σχολείο τέλος πάντων που ήμουν εγώ, δεν ξέρω σε άλλα τι γίνεται. Δεν είναι πάντως σαν εκεί που τα πήγαιναν άρρωστα και με τον τεπών μέσα στο νερό και δεν ξέρω και εγώ τι. Όχι, καμία σχέση. Εδώ δεν τα πάνε, όντως. Τα κρατάνε σπίτι τους. Ναι. Όταν είναι παιδάκι είναι με πυρετό, με το ένα με το άλλο, που τα κοιτάνε και οι δασκάλες στην τάξη, θα κάνουν έτσι να δουν. Άμα δουν κάτι που σημαίνει. Η Λιδέα μέχρι το μεσημέρι δεν είχε τίποτα. Μα και εγώ την κοιτάω συνέχεια. Και την κοιτάω το απόγευμα, που την είδα της και λίγο κουρασμένη και είχε πυρετό. Ντεπών τώρα, ξέρεις όλα αυτά. Λοιπόν. Πάω να κάνω μια σουπίτσα, να την ξυπνήσω να φάει και τη σουπίτσα. Φάω και εγώ σουπίτσα για βράδυ, έτσι με λεμονάκι. Και μετά να ξανακοιμηθεί, να ξεκουραστεί και να δούμε πώς θα είναι και αύριο το πρωί. Έκανα εδώ πέρα σούπα με αυτό το ζυμαρικό που της αρέσει, το αστεράκι, αστράκι, όπως θέλετε πείτε το. Και έφαγε λίγο, εντάξει. Ξέρω ότι τη ζυμαρικό σουβίτσα θα φάει, αλλά δεν έφαγε πάρα πολύ. Δεν είχε πάρα πολύ όρεξη, αλλά τη μισή την έφυγε. Άϊπνη, κουρασμένη, ταλαιπωρημένη. Η Λιδία είναι χάλια. Παιδιά, πρισμένα τα μάτια μου. Τσούζουν την αϊπνία και από όλο αυτό. Όλοι γενικά έχω πριστεί τώρα. Αδιαθέτησα και σήμερα. Πονάω από πριν το γάμο και αδιαθέτησα σήμερα. Αυτό έχει συμβαίνει λόγω πολυκυστικών οθικών που έχω θεματάκι και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να πονάς πριν πολλές μέρες, να πονάς κατά τη διάρκεια, να σου έρχεται όποτε να είναι. Ωραία πράγματα. Τουλάχιστον έγινε ο γάμος και δεν ήμουν αδιάθετη να φοβάμαι με το φόρημα, το λευκό και όλα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, και ευτυχώς που και η Λιδία αρρώστησε τώρα και όχι να ήμασταν έτσι στο γάμο, Παναγία μου. Να μην ευχαριστηκόντουσαν και τα παιδιά τίποτα και να τα είχα στο σπίτι, ξέρω εγώ, με κάποιον και να εμείς άμα κάνουμε το γάμο μας. Αχ, Θεέ μου, θα τρελαινόμουν. Δεν θα απολάμβανα τίποτα, θα σκεφτόμουν τα παιδιά. Λοιπόν, η Λιδία χθες το απόγευμα έκανε πυρετό. Το βράδυ της ανέβηκε πάρα πολύ, είμαστε με ντεπών, είμαστε με τέτοια. Ξημερώματα 4 παρά έκανε με τους. Ευτυχώς που μου έκοψε και την είχα εδώ έξω μαζί μου και κοιμήθηκε μαζί μου η Λιδία. Γιατί δεν ξέρω τι... Με το Χρήστο μέσα να την έβλεπε και ο Χρήστος να... δεν ξέρω. Τα έχω σε απόσταση, ακόμα και τώρα, τώρα το πρωί και όλη νύχτα, τα έχω σε απόσταση, ο Χρήστος είναι στο δωμάτιο. Μετά που θα φύγει έξω ο Χρήστος, γιατί ακόμα είναι πρωί, πίνει το γάλα του και αυτά, θα τον έχω στο καρότσι αναγκαστικά να μην έρθουν σε επαφή. Μήπως και λιτώσουμε να κολλήσει. Θα προσπαθήσω. Και εγώ κάθε φορά πάω στο Χρήστο και τον πλησιάζω, βάζω αντισηπτικό και θα σου βοηθώ. Να το κολλήσει αυτό το μωρό, είναι λίγο ζόρι. Είναι λίγο ζόρι. Είναι πυρετός φουλ, είναι εμετή, διάρρειες και τέτοια. Από όλα έχει. Γαστρεντερίτιδα, τέλος πάντων. Και χθες δεν είχε φάει καλά η Λιδία. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Της είχε κοπεί η όρεξη από χθες.
Ο Ανέστης ήρθε κάπου 9:30 στο βράδυ. Αυτά. Τι άλλο θέλω να σου πω. Δεν έχω όρεξη καν τώρα να κάνω μοντάζ για βίντεο και θα αργήσουν λίγο να ανέβουν κάποια βίντεο. Αυτά τα έχετε δει τώρα εσείς, αλλά κατάλαβες, δεν κάνω τώρα εγώ μοντάζ και τέτοια. Έχει πολύ ωραία μέρα έξω, πολύ ωραία μέρα έξω. Και αρρωστήσαν τώρα όλο με αυτό τον καιρό, τον ωραίο καιρό. Τι να πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει το χειμώνα, με τις βροχές και όλα αυτά. Υπομονή. 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 Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Όλη νύχτα έκλαιγε, ήθελα αγκαλίτσες, την είχε πιάσει το παράπονο με τους αιμητούς, με τον πυρητό μου, όλα αυτά. Και να ακούει και ο Χρήστος και να τρομάζει και να θέλει και αυτός να πάω μέσα, να ψεκάζω μου με την περιπτικό να πηγαίνω μέσα και αυτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί άμα δεν με δει ο Χρήστος δεν γίνεται. Πρέπει να είμαι εγώ οπωσδήποτε, αλλιώς κλαίει και δεν σταματάει με τίποτα. Ο Χρήστος είναι πολύ κολλημένος πάνω μου. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Θα να κάνω κανένα καφέ. Να σηκωθώ σιγά σιγά γιατί δεν πρόκειται και να κοιμηθώ. Κοιμήθηκαν μαζί. Ίδια ώρα εννοώ. Μια μεσημέρι φαντάζομαι, είναι 1:30. Έχω φτιάξει και σουπίτσα. Η Λιδία έχει φάει λίγη σουπίτσα. Έχει φάει λίγο ζελέ, έχει φάει μισό από μισό τόστ, φαντάσου. Πίνει νεράκι. Αυτά. Της είχα δώσει και ένα μπισκοτάκι digestive μπάσκετ, αλλά δεν το θέλει. Δεν τη ζορίζω. Θα φάει και κάτι πιο μετά. Να μαζέψει λίγες θερμίδες για τη μέρα. Ώστε να μπορέσει να γίνει και καλά. Αυτό. Και ας ελπίσουμε να μην τα ξαναβγάλει τέλος πάντων, γιατί άντε πάλι από την αρχή. Να κοιμηθεί, να ξυπνήσει πιο ξεκούραστη θέλω. Την έχω εδώ πέρα έξω, δεν τα έχω φέρει καθόλου σε επαφή τα δύο τα ζουζούνια. Την έχει αρπάξει και ο Χρήστος. Κάνει διάρρειες και τέτοιο, οπότε καταλαβαίνετε. Οι μανούλες τώρα και τα λοιπά. Όταν έχει δύο ζουζούνια άρρωστα στο σπίτι, πώς είναι η κατάσταση. Δεν μπορώ να τη βλέπω ταλαιπωρημένα, η Λιδία είναι φουλ ταλαιπωρημένη, κουρασμένη. Τέλος πάντων. Και πριν λίγες μέρες ήθελα να τα πάω και για μπάνιο, φανταστείτε, γιατί ο καιρός είναι φουλ καλοκαιρινός. Και ευτυχώς δεν τα πήγα από τη μία, γιατί θα νόμιζα ότι κολλήσαν στη θάλασσα. Αλλά απ' την άλλη, μήπως το ιόδιο της θάλασσας θα τους είχε κάνει καλό και δεν θα αρρωσταίνανε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Θα σας ξαναμιλήσω πιο μετά. Άντε να γίνουμε καλά. Γιατί δεν μπορώ. Και εγώ τώρα λίγη σουπίτσα θα φάω. Φτιάχνω που φτιάχνω για τα μικρά. Τρώω κι εγώ σουπίτσες και χθες το βράδυ και τώρα το μεσημέρι. Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσω, γιατί δεν βγαίνει τώρα vlog εδώ πέρα. Θα ανοίξω ένα άλλο βίντεο να σας δείξω μετά το απόγευμα. Να έχει κοιμηθεί και ο Χρήστος για βράδυ πλέον κτλ. Κάτι ψώνια να στείλω τον Ανέστη να ψωνίσει για την εβδομάδα. Και μέχρι να γίνουμε καλά, σε κάνω το βιντεάκι. Σουκού δηλαδή, έτσι θα μας πάει το Σαββατοκύριακο. Οπότε, ναι, αυτά. Και από Δεύτερο Τρίτη βλέπουμε πώς επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτά, φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, υπομονή. Σε όσοι είμαστε έτσι αυτή την κατάσταση με ιωσούλες και τέτοια, ελπίζω να μην αρπάξω και εγώ κάτι. Για να έχω δυνάμεις, να πηγαίνω, έρχομαι. Μία στο Χρήστο, μία στη Λιδία, μία στο Χρήστο, μία στη Λιδία, μέχρι να γίνουν καλά. Γιατί ο Χρήστος έχει μόνο αυτό που σας είπα. Η Λιδία έχει πιο πολλά πράγματα, δεν θέλω να τα φέρω ακόμα σε επαφή. Μην τυχόν
Πάρει και άλλο ο Χρήστος. Αν είναι ένα χειμώνα αυτό, γιατί να πάρει και όλο το υπόλοιπο που έχει κλειδί, ας πούμε, και πυρετό και μετούς και το ένα και το άλλο. Και το λαιμό της και τη μύτη της, τώρα αρχίζει και τρέχει και η μύτη. Όλα μαζί. Εξελίσσεται πολύ γρήγορα όλο αυτό. Ό,τι και να είναι, εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγες ώρες ξαφνικά βγαίνουν κι άλλο. Οπότε. Αυτά. Ακόμα δεν έχει όρεξη, δεν έχει φάει κάτι. Αυτά που σας είπα μόνο. Το βραδάκι θα κοιτάξουν πως τη δώσω πάλι λίγη σούπα και τα λοιπά, δεν θέλει να φέρει κάτι άλλο μόνη της. Αυτά. Άντε. Σας αφήνω να περνάτε όμορφα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά.